μπήκανε. Λίγο ησυχία παρακαλώ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρουμαλιώτη. Έτσι είναι, συμφωνώ. Πρώτα κύριε Σημαγκούγκλη, είπατε στο ένα θέμα, αλλά είσαστε συνέχεια εκεί. Και ψεύδεστε στο λόγο. Στο λιμενικό, θα σας πω. Λιμενικό, προφανώς. Όταν πήραμε και θα σας πω το γιατί. Δεν ήμουνα σε, όταν συνεδριάσατε 2-3 φορές, δεν ήμουνα σε καμία. Θα μπορούσατε κάνεις τα αρκού, δεν είσαστε σε καμία. Έχω πει δεκάδες φορές να ρωτήσετε. Πρώτο. Γιατί το ότι τα λέω σήμερα πειράζει. Σας διέκοψα. Λοιπόν, δεν είναι χρειαστάξει. Πρώτο, θα είδα τα χρόνια, δεν είναι ιδιωτικά, ανήκουν στο Δήμο. Τα εδαδρόμια που θα φτιαχτούν ανήκουν στο Δήμο. Δεύτερο, ότι θα απασχολούν από 7 με 10 υπαλλήλους στο κάθε ένα. Και τρίτον, είναι τόσο οικονομικά και πιο περιορισμένα στον χρόνο, τα οποία θα αυξήσουν και το τουριστικό προϊόν. Τι μου λέτε τώρα, δεν θα κάνουμε καλό. Άρα είστε κατά των εργαζομένων, να μην γίνει αύξηση λοιπόν πρόσληψη εργαζομένων, ούτε για την αύξηση του τουριστικού προϊόντος. Τι μου λέτε. Και είστε και μέλος του προλεταριάτου, δεν κάνουμε. Τα το έχουμε πει δεκάδες φορές. Λοιπόν, να περάσουμε να ρωτήσω και εγώ κάτι. Εγώ δεν συμμετέχω στη συνεδριάση του Δημοτικού Ταμείου και δεν γνωρίζω. Πρώτα απ' όλα, κόστησε η μελέτη με περίπου 18.000 ευρώ, 17 όσο είπατε. Πόσο θα κοστίσει ακόμα με το ΦΠΑ, πόσο ακόμα πρόκειται να κοστίσει για να φτιαχτεί και να λειτουργήσει, και αυτοί οι υπάλληλοι που είπατε, οι 10 υπάλληλοι, πού θα προσληφθούν, από ποιον φορέα και με ποια σχέση εργασία. Έχετε δηλαδή κάποιο δικαίωμα, δεν ξέρω, οι Δήμοι πλέον να προσλαμβάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γνωρίζω, γι' αυτό να απαντήσετε. Σαν λιμενικό ταμείο, θα μιλήσω για το ίδιο ισχύει για το Δήμο. Για να φτιάξει ένα υδατοδρόμιο, υπάρχουν ορισμένε προποθέσει. Αυτέ οι προποθέσει ήδη εμεί, να σα πω και να λέω, ήδη εμεί έχουμε κάνει πολλές ενέργειες, το τι χρειάζεται για να κατασκευαστεί, για να μπορέσει δηλαδή να προσγειωθεί εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο σας λέω εγώ, και έχουμε κάνει για τις δημόσιες επενδύσεις, έχουμε κάνει έτοιμα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα εγκριθεί. Το ποσό του ακριβές δεν το ξέρω, γιατί θα γίνει προφανώς διαγωνισμό χωρίς. Τώρα το κάνετε, δηλαδή, την απόφασή μας. Ή το έχετε κάνει πριν. Το έχουμε κάνει ήδη εμείς. Για το Λουτράκι λέτε. Για το λιμενικό ταμείο. Α, μάλιστα. Για το ένα άσχετο το ένα και το άλλο. Εντάξει. Τι άλλο με ρωτήσατε. Το πόσο ακριβώς θα κοστίσει δεν μπορώ, εξαρτάται και την περιοχή. Δηλαδή εκεί στο Καλαμάκι είναι πολύ λιγότερα τα λεφτά σε σχέση με το Λουτράκι. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις μεγέθους, μια κλίμακα. Θα σας πω, εγώ δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα σας πω. Άλλο. Στο επόμενο. Και οι υπάλληλοι, πώς θα... Για τους προσλήψεις. Πώς θα γίνει η προσλήψη των υπαλλήλων. Το... Λέτε αυτή το... Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω. Το υδατοδρόμιο που θα κατασκευαστεί, προφανώς θα νίκει αντίστοιχα στο λιμενικό ταμείο και στο Δήμο αντίστοιχα, εξαρτάται από την περιοχή, έτσι. Από εκεί πέρα έχει δυνατότητα, εάν δεν μπορεί να το λειτουργήσει, γιατί δεν του δίνει δυνατότητα να πάρει υπαλλήλους αντίστοιχους που χρειάζεται ή να το δώσει, να το, δηλαδή να γίνει διαγωνισμός, να μπορέσει να το δώσει σε κάποιον και να εισπράττει αντίστοιχα ή διάφορες άλλες περιπτώσεις, το οποίο όλο αυτό το καθεστώς, όλο αυτό το καθεστώς που σας λέω, θα ξεκαθαρίσει με το επικείμενο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε από τον κύριο Σπίτη. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, αλλά ουσιαστικά αυτά όλα είναι ψηφοφορία. Πάλι ιδιώτες θα πει. Ψηφοφορία. Κυρία Σημαντικόπουλε, είστε κατά. Αυτά είναι συμπεράσματα δικά σας. Εντάξει, λοιπόν. Να είσαι σίγουρος ότι έτσι. Καταπλειοψηφία. Εδώ δεν μπορούμε να παίρνουμε